Έβαλε τάσπρατη η ορεινή Κρήτη. Η κακοκαιρία με την ονομασία Λέανδρος έβαλε στον πάγο το νησί. Χρειάζεται και η χιονιά. Εμείς μας αρέσει το χιόνι και σε όλο τον κόσμο αρέσει. Όσο περνάει ο καιρός και βλέποντας το βοριά ότι έχει υπερισχύσει αυτή τη στιγμή, όλες οι περιοχές οι οποίες είναι πάνω από 800-850 μέτρα και όπου δεν φυσάει αέρας, όλες αυτές οι περιοχές νομίζω ότι θα δούμε άσπρη μέρα. Το θερμόμετρο σε ολόκληρη την Κρήτη δεν ξεπέρασε τους 10 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στις συνήθεις ύποπτες περιοχές. Είμαστε συνηθισμένοι γιατί ζούμε στα βουνά, στους πρόποδες, ζούμε στο Φουρφουρά, στους πρόποδες του Ψιλορίτη και είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά στις 2 το μεσημέρι, το θερμόμετρο στα Σκύφου έδειχνε μείον 1 βαθμού Κελσίου, όπως και στο Τζερμιάδο, ενώ στο 0 είχε κολλήσει το θερμόμετρο στα Ανόγια και στους ποταμούς Λασιθίου. Το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει 0, αλλά εμείς είμαστε 40 συν. Όχι πλην, 40 συν. Την ίδια ώρα μονοψήφιες ήταν οι θερμοκρασίες σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Χαρακτηριστικά στις 2 το μεσημέρι, στις Μοίρες το θερμόμετρο έδειχνε 3 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο 5, στα Χανιά 6, όπως και στη Σιτιά. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Ψιλορίτη και συγκεκριμένα στο πετροχώρι του Δήμου Αμαρίου. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος έχει πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη φροντίσει να κάνουν τις προμήθειές τους, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να βγουν από τα σπίτια τους. Είμαστε προετοιμασμένοι και ο Δήμος και η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Υγείας. Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό συντονισμό από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκαν τα χιόνια. Παρόλο που ήταν απότομο το πρωινό και δεν είχε προβλεφθεί. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως η κακοκαιρία δεν δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στην Κρήτη. Το οδικό δίκτυο παρέμεινε ανοιχτό και μόνο στις περιοχές με υψόμετρο πάνω από τα 1000 μέτρα ήταν απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες και τα τετρακίνητα οχήματα. Κλείσαμε τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά δημιουργήθηκε πρόβλημα στην μεταφορά των μαθητών από τα σχολεία προς τις οικίες τους. Γιατί σε κάποια σημεία, σε κάποιες ανηφόρες, δεν μπορούσε το λεωφορείο να ανεβεί λόγω του μεγάλου ύψους του χιονιού. Ευτυχώς σταμάτησε το λεωφορείο, πήγαν οι γονείς, πήραν τους μαθητές και είχαμε και εγκλωβισμούς από οχήματα στην περιοχή της Αμπέλου, εδώ που βρισκόμαστε, στο Σελί Αμπέλου. Ήταν γύρω στα 10 οχήματα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί οι οδηγοί. Με την βοήθεια των συνεργείων του Δήμου και της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, απεγκλωβίστηκαν ασφαλώς και οδηγήθηκαν στις οικίες τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τους κτηνοτρόφους, Δήμαρχε. Έχουν προετοιμαστεί οι κτηνοτρόφοι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Παρότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι στα ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα, είμαστε σε επικοινωνία. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Νωρίτερα είχαμε ένα εγκλωβισμό στο δρόμο που οδηγά από Αβρακόντε προς οροπέδιο του Λιμνακάρου. Ένα όχημα κινδύνεψε να πέσει στον γκρεμό, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Οι ισχυρές χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν και το Δήμαρχο Ανοχίων στην απόφαση να κρατήσει κλειστά τα σχολεία. Στο οροπέδιο Λασιθίου η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα παραμείνει κλειστή και αύριο Τρίτη. Καλό είναι όλοι να προσέχουμε, καλό είναι να επακούμε το βασικότερο και να μην υπερεκτιμούμε τη δύναμή μας.